Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό το κανάλι. Όπως βλέπετε από τον τίτλο φυσικά, αυτό το story time ονομάζεται Headphones on Story Time. Πάει να πει ότι εγώ φοράω εδώ τα πολύ αγαπημένα μου καινούρια ακουστικά τη Sony, όπως βλέπετε, για να σας πω μερικές ιστορίες. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί αντί για μπορούσα. Λοιπόν, ο λόγος που διάλεξα να πω μικρά story times είναι απλώς γιατί θέλω να μην σας πρίζω έτσι με πολλές πληροφορίες ενός story time, και αυτά που θέλω να πω είναι και όχι πολύ μεγάλα, οπότε ας πούμε μερικά μικρά story times. Αυτό που θα πω πρώτο είναι κάτι το οποίο με έχετε ρωτήσει κι εσείς, δηλαδή έχει υπάρξει σε ερωτήσεις και να κάνω βίντεο. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλο θέμα για να κάνω ένα βίντεο. Όπως έχετε παρατηρήσει, το στούντιο έχει αναβαθμιστεί. Έχω και από εδώ κάμερα, ορίστε, και από εδώ κάμερα, ορίστε. Φινά τα όλα. Λοιπόν, το story αυτό είναι: ένα, γιατί έχω κόψει τα μαλλιά μου κοντά, και δύο, πόσα χρώματα έχω αλλάξει τα μαλλιά μου. Όπως βλέπετε, σε αυτή την περίοδο τα μαλλιά είναι μαύρα. Να ταιριάζουν λίγο και με την ψυχή μας. Λοιπόν, γιατί έχω κόψει τα μαλλιά μου κοντά? Τα μαλλιά μου τα έκοψα κοντά στις 3 Φεβρουαρίου 2016. Τέλος πάντων, ήμουν πρώτη ηλικίου, είχα ξεκινήσει την πρώτη ηλικίου εκείνο τον Φεβρουάριο. Ήθελα έτσι από καιρό να τα κόψω κοντά και έπριζα λίγο τη μάνα. Λέω, μαμά, θέλω να κόψω τα μαλλιά μου κοντά, θέλω να κόψω τα μαλλιά μου κοντά. Μα ήταν λίγο σε έναν δισταγμό, βρε παιδί μου, τα μαλλιά σου και όλα αυτά. Σε κάποια φάση μου λέει, μας έχει πρίξει λιγάκι. Δεν το πέτσε ακριβώς, αλλά καταλαβαίνετε. Έτσι το εννοούσα από μέσα της. Μας έχει πρίξει τέλος πάντων λιγάκι. Άντε, κάνω ό,τι θέλεις. Παίρνω τηλέφωνο εγώ την κομμότρια. Έρχεται και καημένη μετά από 2 ώρες. Μου κόβει τα μαλλιά. Είχα ξετρελαθεί. Θα βάλω εδώ μία φωτογραφία. Πώς ήταν τα μαλλιά μου όταν τα είχα κόψει μόλις. Μη σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Ήταν πριν 3 χρόνια, ευχαριστώ. Πάνω κάτω, όχι πάνω κάτω, βασικά αυτό είναι το story γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Γιατί το ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Ας συζητήσουμε λίγο πόσα χρώματα έχω αλλάξει τα μαλλιά μου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από το γεγονός ότι όταν ακόμη τα είχα μακριά, στην 5η δημοτικού, είχα αποφασίσει να κάνω μία από εκείνες τις, να βάλω μάλλον, από εκείνες τις ψεύτικες σαντάβιες που βάζεις εδώ πέρα μία και την έχεις πάνω στα μαλλιά σου. Τέλος πάντων, είχα εγώ ένα τέτοιο, την είδα και εγώ δεν ξέρω τι, και ήταν χρώμα φούξ. Μετά από αυτό το και εγώ δεν ξέρω τι έκανα στη ζωή μου, αποφάσισα στο γυμνάσιο να βάψω τις άκρες των μαλλιών μου. Θα έχω κάπου φωτογραφία άμβρο. Κόκκινες, ναι, τις είχα βάψει κόκκινες. Μετά, μόλις έκοψα τα μαλλιά μου, δηλαδή σχεδόν όλο το γυμνάσιο, τουλάχιστον στη δεύτερη γυμνασίου σίγουρα τα είχα κόκκινα. Όλο το γυμνάσιο λοιπόν σχεδόν, και μέχρι να κόψω τα μαλλιά μου τότε στην πρώτη ηλικίου, είχαν αυτό το κόκκινο στις άκρες. Δεν το αποχωριζόμουν για κανέναν λόγο εγώ το κόκκινο τώρα στις άκρες μου, και ξαφνικά αποφάσισα να συμβεί αυτό εδώ το πράγμα. Μετά από αυτό, αποφάσισα να βάψω τα μαλλιά μου, βασικά να βάψω τη φράτζα μου μοβ. Έλεγα, τι χρώμα είναι το δωμάτιό μου? Ναι, βλέπουμε όλοι. Για βάψε τα μαλλιά σου λίγο μοβ, γιατί άντε για. Ευελπιστώντας τώρα λοιπόν να μας αφήσει κάπου η μπαταρία της κάμερας, θα δείξει. Λοιπόν, μετά το μοβ της φράτζας, γι' αυτό έχω σίγουρα φωτογραφία, αυτό ήρθε και άλλαξε 100 χρώματα σχεδόν. Έγινε μπλε θες, μοβ θες, μοβ ήταν άκυρο, πράσινο ήθελα να πω, κίτρινο. Έχει αποκτήσει τώρα όλες τις αποχρώσεις, κάπου είναι και λίγο άσπρο. Εντάξει, καλά να είμαστε, ουράνια το ξανάχουμε. Τέλος πάντων, μετά από αυτό είχε βγει λίγο η ρίζα κουλπού και εγώ αποφάσισα να τα ξαναβάψω μοβ. Πάει να πει, δεύτερη φορά τι καπάζει. Πάση περιπτώσει, προχωράει έτσι ο καιρός, εγώ κάνω την δεκαπάζ που θέλω, ναι, συμβαίνει αυτό εδώ το ιστορικό το πράγμα,
και τα κάνω ξανά μοβ, αλλά είναι λίγο έτσι πιο ανοιχτό μοβ και γι' αυτό έχω φωτογραφία, πες να είμαι και με φλωρένια, πάρτε την. Μετά από αυτό, από το μοβ, το οποίο ξεθοριάζει, είχε γίνει λίγο ξανθό εδώ πέρα και αν θες ξέρει, από όλα τα χρώματα περάσαμε, τα είχα πάψει καστανό, αλλά λίγο πιο ανοιχτό από το φυσικό μου. Περνάει ο καιρός και εγώ αποφασίζω να βάψω τα μαλλιά μου μαύρα καλή ώρα. Τα βάφω μαύρα, όχι αυτή την ώρα, αργότερα ήρθε αυτή η ώρα. Τα βάφω μαύρα τα μαλλιά μου, εγώ τώρα λέω εντάξει, πάει γίναμε. Πριν βάψω τα μαλλιά μου μαύρα, πριν βάψω τα μαλλιά μου μαύρα, τα είχα κόκκινα. Είχα βάψει εδώ πάνω κόκκινα, τα έκοψα ως εδώ. Περάσαμε και από αυτό, Συγγνώμη, το έχω ξεχάσει αυτό εντελώς. Τέλος πάντων, μετά από αυτό και το κόκκινο, τα βάφω μαύρα. Αφήνω να περάσει ο καιρός, να φύγει το μαύρο. Λέω, δεν πειράζει, θα αφήσω το φυσικό μου. Και για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι, για αρκετούς μήνες μάλιστα, είχα το καστανό, το φυσικό μου. Και μετά τα ξανάβαψα μαύρα. Δεν είμαστε. Ορίστε. Το άλλο story time είναι εγώ με το σχολείο, πενθήμερη, τώρα Φεβρουάριος. Ναι, όλα τα καλά συμβαίνουν τον Φεβρουάριο, που ό,τι έχετε καταλάβει. Και είμαστε τώρα, νομίζω ήμασταν στη Βουλγαρία και να μπούμε στη Σερβία. Και σε κάθε σύνορα έμπαινε, κάθε φορά που συναντούσαμε σύνορα, έμπαινε ένας άνθρωπος της αστυνομίας του μέρους που θα μπαίναμε και μας έβλεπε τις ταυτότητες. Δηλαδή, αρχικά έβλεπε το πρόσωπο στην ταυτότητα είμαστε εμείς και μετά τις έπαιρναν τις ταυτότητες και τις έβλεπαν, τέλος πάντων, τις έβλεπαν, ας χρησιμοποιήσουμε το έβλεπαν, στο δικό τους το σύστημα να δουν αν είναι πλαστές, αν είναι αληθινές και όλα αυτά. Αν τα στοιχεία που λέει πάνω είναι αληθινά, έπαιρνε και αυτό 5.000 χρόνια, τέλος πάντων. Προχωρώντας με αυτή τη φάση εδώ πέρα, έχουμε μια παραπάνω καθυστέρηση και δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Από εδώ από εκεί μαθαίνεται ότι η ταυτότητα κάποιου μαθητή είχε θέμα και ότι ήταν πλαστή. Τέλος πάντων, πριν γίνει αυτό, έχετε ένας από τους αστυνομικούς εκείνους της Σερβίας και φορούσα εγώ τα γυαλιά μου φυσικά. Θα έχω εδώ έτσι μια φωτογραφία, την φωτογραφία της ταυτότητάς μου βασικά. Sorry που θα το δείτε αυτό. Με κοιτάει αυτός, φορά τα γυαλιά μου, μου κάνει κάτι γκουγκουγκουγκου, ξέρω εγώ στη γλώσσα, δεν καταλαβαίνω. Και έχω μείνει λίγο παγοκολόνας. Τώρα λέω, αυτό τι θέλει από μένα. Και μου χτυπάει τα γυαλιά, δηλαδή μου δίνει τα γυαλιά και μου κάνει να τα βγάλω. Γιατί σου λέει τώρα, αυτή που κοιτάς την ταυτότητα δεν είναι αυτή που βλέπω εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Κάνει έτσι την ταυτότητα, κοιτάει και εμένα. Κάνει έτσι την ταυτότητα, κοιτάει και εμένα. Άντε λέει, πίστηκα τέλος πάντων, με προσπερνάει. Μετά από την τόση καθυστέρηση που είχε τέλος πάντων το λεωφορείο μας, μπαίνει μέσα ένας από τους καθηγητές και μου λέει, είχαν θέμα λέει με την ταυτότητά σου. Λέω, τι έπαθανε λέω με μένα και με έχουνε άχτη. Τι έπαθανε με την ταυτότητά μου. Και μου λένε ότι πάτησαν λάθος τέλος πάντων ένα αριθμό, ένα γράμμα, δεν ξέρω τη φάση. Και δεν μπορούσαν απλώς να βρούνε ότι η ταυτότητα αντιστοιχεί σε μένα και νόμιζαν ότι είναι πλαστή. Τέλος πάντων, δικό τους το λάθος, όχι δικό μου. Δεν είχα κάνει εγώ κάτι λάθος. Αλλά ναι, συνέβη και αυτό το παράδοξο. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το σύντομο σχετικά βίντεο. Θα δείξει πώς θα βγει. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα βίντεο, μπορείτε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και αυτό το ρημάδο καμπανάκι για να σας έχετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που κάνω βίντεο και ένα like, αφήστε αν θέλετε κάποιο comment, αν έχετε να μου πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Bye! Κοίτα εδώ να δεις που είμαστε. Κοίτα εδώ. Κάνεις vlog. Στη ζούγκλα. Χαμηλή μπατάρ.